Είμαστε live. Γεια σας! Καλά, ακόμα δεν είναι κανείς ξύπνιος. Αλλά δεν πειράζει, αυτό το live έχει... θα έχει αξία μετά από κάποια χρόνια, γιατί θα κάνουμε live ένα παστίτσιο σήμερα. Θα κάνουμε παστίτσιο! Σεξι! Λοιπόν, συνταγή φανταστική. Παστιτσάρα, να φέρω λίγο τον καφέ μου. Λοιπόν, για αυτούς που φοβούνται να κάνουν παστίτσιο, σήμερα θα κάνουμε το παστίτσιο ακριβώς όπως κάναμε το τσουρέκι πριν από λίγο καιρό. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά, θέλω ξύρισμα. Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα να μην πετύχει κάποιος το παστίτσιο, αρκεί να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου. Θα σας αποδείξω ότι σε... θα πω 25 λεπτά. Εγώ το παστίτσιο το κάνω και σε 15-20, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή θα πηγαίνουμε σιγά σιγά, σε 25 λεπτάκια, μισή ωρίτσα, το παστίτσιο θα είναι έτοιμο για να μπει μέσα στο φούρνο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, αρκεί να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πότε το κάνουμε. Οπότε, σε περίπτωση που ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου, σήμερα θα φάτε το καλύτερο παστίτσιο που έχετε φάει. Γενικά, όποιος έχει φτιάξει το παστίτσιο μου, λέει πως είναι το καλύτερο που έχετε δοκιμάσει. Και κάποιοι που μου έχουν πει κατά καιρούς ότι κάνουν καλό παστίτσιο, με το που κάνουν το παστίτσιο το δικό μου, πάλι είπαν ότι το παστίτσιο αυτό είναι το καλύτερο που έχουμε δοκιμάσει. Έχω 3-4 tricks μυστικά που ουσιαστικά μάζεψα από γιαγιάδες, μαμάδες, θιούδες, συγγενείς, το ένα τ' άλλο. Κάθε ένας βάζει το μικρό addition του και ουσιαστικά όταν τα συγκεντρώσεις όλα μαζί αυτά, όχι ότι βάζουμε παραπάνω υλικά, δεν βάζουμε παραπάνω υλικά, απλά έχει κόλπα το παστίτσιο. Και φυσικά έβαλα και τα δικά μου τα κόλπα και έγινε του κόλπου το κάγκελο και δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό. Κόλπο εννοώ αυτό. Το κόλπο έχει πολλούς κόλπους. Έχει τον κόλπο με το νερό, έχει τον κόλπο, το κόλπο που κάνει σε ένα φίλο σου, έχει και άλλους κόλπους. Εμείς θα κάνουμε άλλο κόλπο σήμερα. Τρομερό κόλπο. Λοιπόν, σήμερα θα σας αποδείξω ότι όλοι μπορείτε να φτιάξετε το καλύτερο παστίτσιο που έχετε φάει ποτέ σας. Θα φορέσω το καπέλο μου γιατί νιώθω αρκετά μαγκάς. Yes! Να δώσω χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο τον Πιτσαρά, είναι ο γραφίστας μας. Αυτός φτιάχνει τα. Μόλις μπήκε. Αυτός φτιάχνει όλα τα εικαστικά και όλα τα ωραία που βλέπετε στα social media και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ καλό παιδί και έχει πολύ ωραίο μαλλί, να το ξέρετε. Η Σίλβια Γεωργίου, Αθηνά Σκμή, Γιώτα Τακού, Δέσποινα Δουκοπούλου, Σαμάνθα Ζαράκη. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που σηκώθηκα το πρωί και δεν έκανα γυμναστική. Σηκώθηκα, αλλά δεν είχα διάθεση. Βγήκα έξω στο μπαλκόνι και μυρίζει τόσο χωριό, τόσο καταπληκτικά. Δηλαδή, πραγματικά το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα κατευθείαν σε 3-4 εβδομάδες, δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε εσείς. Δηλαδή, πηγαίνεις έξω και παίρνεις καθαρό αέρα. Οπότε, είναι ο τρίτος καφές που πίνω. Έχω σηκωθεί από τις 5. Και πραγματικά απέλαυσα το μπαλκόνι μου τόσο πολύ σήμερα. Δηλαδή, όλη τη μέρα καθόμουν στο μπαλκόνι. Ή ήταν νύχτα, ξημέρωσε, μετά έβγαλε ήλιο. Μετά είπα πάμε να κάνουμε γυμναστική, μετά λέω άντε να πιούμε έναν καφέ. Μετά ξαναλέω πάμε να κάνουμε γυμναστική, μετά λέω πάμε να πιούμε έναν καφέ. Και τελικά από τους καφέδες τους πολλούς κατέληξα εδώ πέρα χωρίς να έχω κάνει γυμναστική. Αλλά δεν με πειράζει γιατί σήμερα αποφάσισα να είναι free day. Σήμερα θα φάω ένα ταψί παστίτσιο, θα καθίσω στον καναπέ μου, θα κάνω τα live μου, το βράδυ θα σας κάνω λουκουμάδες. Αυτούς τους στρόγγυλους, τους μικρούς, τους τέλειους, η καλύτερη συνταγή πάλι. Να σας πω ότι έχω κάνει άπειρες δοκιμές, οπότε οι λουκουμάδες που θα σας κάνω σήμερα το βράδυ είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και θα πετύχουν σε όλους 100%. Θα σας δείξω και όλα τα κόλπα για να κάνετε τους λουκουμάδες. Οπότε είμαι έτοιμος. Έχω πιει καφέδες, είμαι ξυπνημένος. Θα ζητήσω μια χάρη επειδή τα βήματα της συνταγής. Είπε και καλημέρα ο Αλέξανδρος ο Μπιτσαράς. Μπιτσαράς είναι. Μην ακούσετε κάτι άλλο. Λοιπόν, απίλαυσα. Απίλαυσα τρελέ. Ό,τι θέλω λέω. Και απέλαυσα και απίλαυσα και απέλασα αμαλάχη. Γιατί μπορώ. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Είναι δύσκολο σήμερα. Λοιπόν, τα βήματα της συνταγής από κάτω. Θα κάνουμε κληροσούλα στο τέλος. Σήμερα φτιάχνουμε παστίτσιο. Σε 25-30 λεπτά θα σας είπα ότι θα σας αποδείξω ότι μπορείτε να έχετε το παστίτσιο σας μέσα στο φούρνο και να γίνει χαμός. Στην Κύπρο το παστίτσιο ξέρετε πώς το λένε. Εγώ ξέρω. Τα λένε μακαρόνια. Όταν λένε μακαρόνια εννοούν παστίτσιο.
Οπότε έχουμε μαζευτεί 11.000 κοντά, 7.800 στο Facebook, 3.250 στο Instagram. Οπότε ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη μπαστιτσάρα μας. Έτοιμοι! Λοιπόν, θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά για να μην μπερδευτείτε. Θα οργανωθείτε κι εσείς, θα σας δείξω ακριβώς τι έχω κάνει για να οργανωθείτε κι εσείς και όντως να μην αποτύχετε. Γιατί συνήθως, επειδή μπερδευόμαστε και κάνουμε διαφορετικά πράγματα και χώνονται πολύ στην κουζίνα, δεν γίνεται σωστά το παστίτσιο. Άμα το φτιάξει ένας, άντε δύο, πάρτε το φίλο σας και πείτε τον ελάτε να φτιάξουμε μαζί παστίτσιο. Εγώ θα κάνω τα μακαρόνια, εσύ θα κάνεις τον κιμά, ο άλλος θα κάνει την μπεσαμέλ. Τρεις Παρασκευές έχει. Οπότε ουσιαστικά χωρίστε τις δουλειές. Όχι, να μην χωρίσετε τις δουλειές. Γιατί άμα χωρίσετε τις δουλειές και δεν πάει κάτι καλά, μετά ο ένας θα λέει τον άλλον και θα κατηγορεί τον άλλον. Καλύτερα να πάτε πάνω στο παστίτσιο και να βγει τέλειο ή να μην βγει τέλειο. Που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει τέλειο, άμα ακολουθήσετε το live σήμερα, γιατί θα βγει τέλειο 100%. Και ουσιαστικά να αρχίσει να μοιράζετε παστίτσιο. Εγώ έχω ήδη ένα έτοιμο παστίτσιο και θα ετοιμάσω κι άλλο ένα μαζί σας. Οπότε θα έχω δύο παστίτσια και. Εντάξει, είναι αδύνατο να φάω δύο παστίτσια. Θα στείλω το ένα στο Μάργαρι. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, 8,1 στο Facebook, 3,25 στο Instagram. Όπως παρατηρώ και το έχω καταλάβει πάρα πολύ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα social media, γιατί μελετώ πάρα πολύ τα social media. Ο κόσμος του Facebook είναι πιο πρωινός. Ο κόσμος του Instagram είναι πιο βραδινός. Όταν κάνω βραδινό live, το Instagram τριπλασιάζεται. Πάει 8-10.000. Και το Facebook μεγαλώνει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το Instagram. Γιατί οι Instagramαδάκηδες είναι άνθρωποι που σηκώνονται στις 1-2 η ώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε δεν σηκώνεται κανείς στις 10. Γιατί οι Instagramαδάκηδες, όταν σηκώνονται, η πρώτη κίνηση που θα κάνουν, καθώς θα ανοίξουν το μάτι τους, ήταν να πιάσουν το κινητό και να κάνουν. Και να δουν likes, post, ακολουθίες και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ οι Facebookάκηδες. Κάνουν scroll down για να δουν βιντεάκια με τον McGregor, κάνα βιντεάκι μαγειρικής και οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Οπότε οι Instagramαδάκηδες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, δεν έχουν ξυπνήσει, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί θα δουν το live μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι. Όχι, δεν θα πω τίποτα, πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πώς θα πάρω τον καφέ μου. Θα το βάλω πάνω στην υπερκατασκευή μου. Και άλλαξα λίγο την κουζίνα μου, θέλω να σας τη δείξω. Λοιπόν. Καλά, δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο. Ουσιαστικά, εκεί πέρα μάζεψα τηγάνια, τα ψιά, ξύλα κοπής και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα, τι άλλο έκανα, άλλαξα όλα μου τα μπολ, άλλαξα όλες μου τις κατασκευές και έκανα και ένα υπέροχο πάρκο εδώ πέρα, ένα υπέροχο θέμα με αλάτι, πιπέρι, πιπεριέρες και όλα τα υπόλοιπα που τα είχα στο σπίτι, αλλά τελικά τις κέντρωσα και έκανα ένα mini session εδώ πέρα που μπορώ να τα έχω όλα μαζεμένα για να μην αρχίσω να ψάχνω στα σιρτάρια. Επίσης, αυτό που έκανα σήμερα για να διευκολύνω και εσάς και να ξέρετε και εσείς ακριβώς τι γίνεται, κοιτάξτε τι έκανα. Λοιπόν, έχουμε τρεις Παρασκευές να κάνουμε. Η πρώτη Παρασκευή που θα ξεκινήσουμε είναι τα ζυμαρικά μας. Εδώ. Οπότε, έβαλα σε ένα τατσάκι ζυμαρικά και όλα τα υλικά που χρειάζομαι για τα μακαρόνια μου. Ένα. Έχω βάλει εδώ όλα τα υλικά μου που χρειάζομαι για τη μπεσαμέλ μου. Τελεία. Και έχω βάλει και εδώ όλα τα υλικά που χρειάζομαι για το κιμά μου. Οπότε τα έχω τόσο πολύ οργανωμένα που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω τίποτα. Γιατί είναι μεγάλη συνταγή και φοβόμουν ότι άμα τα άπλωνα πάνω στον πάγκο τελικά θα γινόταν ένας μικρός χαμός και ότι σας έφερα εδώ πέρα δεν καταλαβαίνετε τίποτα από τι γίνεται γιατί θα βλέπετε ένα εκατομμύριο υλικά. Οπότε βήμα-βήμα θα πηγαίνουμε. Το φως νομίζω ότι πρέπει να πάει εδώ. Περιμένετε. Ναι, τώρα και δεν καίγομαι και νομίζω ότι φαίνομαι και καλύτερα. Όλα, αλλά είμαι πανέξυπνος. Δεν νομίζω, το φως πρέπει να έρθει από μπροστά, η αλήθεια είναι. Να σας πω λίγο πώς λειτουργούν τα φωτιστικά στις εκπομπές. Πρέπει να φωτίζεις σε 360, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που το φως είναι μονοπλευρό, από πάνω, τελείωσες. Σε περίπτωση που το φως έρχεται μόνο από μπροστά, πίσω καίγεσαι. Σε περίπτωση που έρχεται μόνο από πίσω, μπροστά φαίνεσαι θολός. Δηλαδή, εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, άμα φέρω ένα φως μπροστά,
Κοιτάξτε, εδώ. Όλαλα! Κατευθείαν φωτίστηκα. Φαίνομαι καταπληκτικά. Το θέμα είναι ότι ζαλίζομαι. Δεν μπορώ με τίποτα γιατί το φως χτυπάει τα μάτια μου και δεν μπορώ με τίποτα να κάνω τη συνταγή. Οπότε, καλύτερα στο βάλω εκεί που ήταν πριν, να φωτίζει γενικά το χώρο, να διαχέεται προς τα πάνω εδώ, να δώσει περισσότερο φως στο χώρο και δεν πειράζει να σημαίνει λίγο σκούρος. Θα με βλέπετε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σας είπα ότι σε 25 λεπτάκια το πολύ θα είναι μέσα στο φούρνο, 30. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω όλα τα υλικά μου και τα ζυμαρικά εδώ. Αναγκαστικά θα πάμε παράλληλα λίγο τις συνταγές, γιατί άμα περιμένω να βράσω τα ζυμαρικά, μετά περιμένω να γίνει η σάλτσα ο κιμάς μου και μετά περιμένω να γίνει μπεσαμέλ, θα φτάσουμε μία ώρα. Οπότε αναγκαστικά θα πηγαίνουμε λίγο παράλληλα. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε τα ζυμαρικά μας να βράσουν. Οπότε έχω πίσω μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Σας έχω πει εκατομμύρια φορές ότι άμα βάλετε μία κατσαρόλα με νερό να βράζει, θα κάνει 15 με 20 λεπτάκια τουλάχιστον για να πάρει βράση το νερό. Οπότε ένας βραστήρας βράζει σε ένα λεπτό το νερό και εξοικονομείται τόσο πολύ ενέργεια που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ ουσιαστικά πήρα, έβρασα δύο νερά στο βραστήρα, τα ρίξα μέσα και το νεράκι μου είναι έτοιμο. Θα προσθέσω εδώ μία πρεζαλάτη και ίσως λίγο παραπάνω εδώ. Και τώρα, η συσκευασία των ζυμαρικών μας είναι 500 γραμμάρια, σωστά, σωστά. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι όταν κάνετε παστίτσιο, δεν βάζετε ποτέ μα ποτέ ολόκληρη τη συσκευασία. Γιατί τα συγκεκριμένα ζυμαρικά, κάτσε να τα ανοίξω κιόλας, εδώ. Τα συγκεκριμένα ζυμαρικά έχουν την τρύπα στη μέση, εδώ, βλέπετε. Οπότε ουσιαστικά σαν όγκο, με τα βράσεις, παίρνουν τρεις φορές τον όγκο που θα παίρνανε κανονικά ζυμαρικά. Δηλαδή, άμα τα βράσω όλα αυτά, στο τέλος του φαγητό μου δεν θα έχει καθόλου φαγητό και θα έχει μόνο ζυμαρικά. Οπότε τι θα κάνω, θα βάλω περίπου, όσο γράφω και εδώ πέρα, τα 300 γραμμάρια από αυτά. Δηλαδή θα κρατήσω λίγα στην άκρη. Τώρα θα μου πείτε τα υπόλοιπα τι θα τα κάνω. Τα υπόλοιπα τι θα τα κάνετε. Κοιτάξτε εδώ τι μπορείτε να τα κάνετε. Καλαμάκι για τον καφέ σας. Δεν υπάρχει κάτι πιο οργανικό και δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο να πουλήσετε έξω στο μπαλκόνι σας. Δηλαδή είναι το απόλυτο καλαμάκι. Αυτό είναι πλαστικό. Είναι βιοδιασπόμενο αυτό βέβαια. Αυτό είναι 100% οργανικό. Δεν υπάρχει καμία. Και πίνετε τον καφέ σας με τα ζυμαρικά που θα περισσέψουν. Οπότε δεν πετάτε τίποτα. Απλά δεν θα βάλετε όλο το πακέτο. Θα βάλετε μόνο 300 γραμμάρια. Έχω το νεράκι μου εδώ πέρα που βράζει. Να ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου. Εδώ. Και πόσο ώρα θέλουμε. Μισό, 7 λεπτά, εδώ. Βάζω και το χρόνο μου, γιατί δεν μπορώ να βάλω χρόνο στο κινητό, επειδή με το κινητό τραβάω βίντεο. Οπότε, αυτά εδώ είναι τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τα ζυμαρικά μας. Φέτα και αυγά, δύο αυγά, θα σας εξηγήσω γιατί. Τα αφήνω στην άκρη προς το παρόν. Και πιάνουμε το ταψί με το κιμά μας, εδώ. Το δεύτερο πράγμα που ξεκινάμε να κάνουμε είναι ο κιμάς μας και πάρα πολύ απλά. Με εξία μου βάλω την κάμερα από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι δεν θα καίγομαι και θα φαίνομαι καλύτερα. Για να δω. Ναι. Κάτι κάνουμε. Λοιπόν, οπότε το δεύτερο πράγμα που ξεκινάμε είναι. Και μπορώ να κάνω και συγχρόνως και αυτή την κίνηση. Τέλεια. Λοιπόν. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε το κιμά μας. Ο κιμάς μας δεν θέλει πολλή ώρα, θέλει 10 λεπτά για να γίνει. Οπότε ουσιαστικά με το που σουρώσω τα ζυμαρικά μου είναι και ένα ωραίο σημάδι για να ξέρω ότι άρχισε να γίνεται το κιμάς μου. Οπότε πρέπει να το δω για να το βγάλω έξω. Το μόνο που θα κάνω τώρα είναι να ανακατέψω λίγο τα ζυμαρικά, γιατί με το που μαλάκωσαν θέλω να βγουν όλα μέσα. Εδώ. Μετά από ένα λεπτάκι, κάντε ένα μικρό ανακάτεμα. Τέλεια. Εδώ. Και στη συσκευασία μου γράφει ότι τα ζυμαρικά μου θέλουν, περιμένετε λίγο. Περιμένετε. 7 με 9 λεπτά, εδώ. 7 με 9. Οπότε πολύ πολύ βασικό και να θυμάστε, ποτέ δεν υπάρχει ακριβής χρόνος για το πόσο βράζετε τα ζυμαρικά. Είναι αναλόγως με το τι ζυμαρικά πάρετε. Πάντα θα διαβάσετε πάνω στις οδηγίες πόσο ώρα χρειάζεται να τα βράσουμε. Λέει 7 με 9, οπότε πόσα λεπτά θα τα βράσουμε εμείς. 7, όχι 9.
Θα βράσουμε το λιγότερο δυνατόν, γιατί θα τα ψηθεί μετά και στο φούρνο το φαγητό μας, οπότε δεν θέλουμε να είναι παραβρασμένα τα λαχανικά μας. Λοιπόν, άμα τώρα να ξεκινήσουμε με, με το κιμά μας. Θέλω δύο κρεμμύδια μικρά, εδώ πέρα είναι, ή ένα πολύ μεγάλο. Θα ψιλοκόψω, χοντροκόψω σε εισαγωγικά εδώ. Θα πηγαίνω πάρα πολύ αργά για να δείτε ότι και εσείς σε real time μπορείτε να το κάνετε ακριβώς τον ίδιο χρόνο που το έκανα και εγώ. Και χωρίς να μιλάτε. Και χωρίς να σας απασχολεί και κάποιος στην κουζίνα. Άμα το πάρετε πραγματικά έτσι όπως το κάνω και εγώ και χωρίς τις ψάκια, ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κάνετε και όλα τα υπόλοιπα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Άμα δεν χωρίσετε τα υλικά σας και έτσι λίγο ξεκινήσετε στην αρχή να φτιάχνετε κάτι απ' όλα, στο τέλος θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Αλλά άμα οργανωθείτε, τίποτα. Είναι 5 λεπτά οργάνωση να βάλετε τα υλικά στην άκρη. Στο τέλος θα γίνει κάτι μοναδικό. Λοιπόν, κρεμμυδάκι. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι εδώ. Τέλεια. Εντάξει, πολύ κρεμμύδι είναι, αλλά δεν πειράζει. Όσο περισσότερο κρεμμύδι βάζουμε, τόσο πιο πολύ ώρα θα πάρει να γίνει η συνταγή μας. Αλλά δεν πειράζει. Θέλω να γίνει νόστιμη. Εγώ τόσο έβαλα. Στο έτοιμο που έχω εδώ. Κοιτάξτε, έχω την τηγανάρα μου πάνω στη φωτιά, τη βάζω full extra εδώ, τέλεια, και θα προσθέσω 2 κουταλιές σου πασλαδάκι και το κρεμμύδι μου. Λίγο κρεμμύδι και άλλο λίγο κρεμμύδι. Και άλλο λίγο κρεμμύδι. Λοιπόν, ξανά ένα μικρό ανακάτωμα λίγο τα ζυμαρικά μου. Εδώ. Για να μην κολλήσουμε, γιατί είναι πολύ το βάρος. Ανά 2-3 λεπτάκια ρίχνω ένα ανακάτωμα. Είναι όλα καλά. Εδώ είναι. Λοιπόν, τώρα. Το κρεμμύδι μπήκε στο τηγάνι. Πάμε να ρίξουμε και το σκόρδο. Το σκόρδο είναι προαιρετικό. Άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε. Εμένα μου αρέσει, το βάζω. Ξέρω ότι μερικοί είναι πάρα πολύ αντίθετοι στο σκόρδο. Δεν ξέρω τι τους έχουν κάνει, αλλά το σκόρδο είναι φανταστικό υλικό. Και γενικά λένε πως εγώ βάζω πολύ σκόρδο στις συνταγές μου, αλλά εμένα το σκόρδο μου αρέσει. Οπότε και εσάς θα σας αρέσει. Άμα το βάλετε και το ψήσετε. Λοιπόν, έχω και λίγο τιμάρι. Βασικά αυτό το τιμάρι εδώ. Αλλά το βάλα εκεί μέσα για να μην το ξεχάσω, γιατί δεν θέλω να βλέπω τη συνταγή. Οπότε, ψιλοκόβετε το θυμάρι και σε περίπτωση που δεν έχετε θυμάρι στο σπίτι, εννοείται άμα έχετε λίγο ρίγανη θα ρίξετε λίγο ρίγανη. Άμα έχετε λίγο δεδρολίβανο θα ρίξετε λίγο δεδρολίβανο. Ό,τι έχετε ρίχνετε, οπότε αυτά πάνε κατευθείαν στο τηγάνι εδώ, μαζί με το κρεμμύδι. Κρεμμύδι, σκόρδο, θυμάρι, εδώ και εδώ. Θα πάρω και το υπόλοιπο. Και εδώ, τέλεια. Και κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται. Να πάρω εδώ πέρα την σπατουλίτσα μου. Ανακατεύω το κρεμμύδι, το σκόρδο και το θυμάρι. Και ουσιαστικά ξέρω ότι το φαγητό μου θα βγει τώρα νόστιμο γιατί έχω βάλει κρεμμύδι, σκόρδο και θυμαράκι. Αν δεν έχω θυμάρι, επαναλαμβάνω, βάζουμε ρίγανη. Για να δω τα ζυμαρικά μου εδώ πέρα, σε τι φάση είναι. Και θέλουμε κι άλλο. Έχω άλλα 3 λεπτά. Οπότε κρεμμύδι, σκόρδο, θυμάρι εδώ, ανακατεύω και πάμε να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα της συνταγής. Επόμενα βήματα της συνταγής είναι να σοτάρουμε το κιμά μας. Να σας πω την αλήθεια, είτε βάλετε χοιρινό κιμά είτε βάλετε μουσχαρίσιο κιμά δεν θα έχει και πολύ σημασία, γιατί είναι λίγο πιο ανατολίτικο το συγκεκριμένο φαγητό. Είναι ένα μίξ μουσακά με λαζάνια. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πού βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει επιρροές και από Ιταλία και από Τουρκία. Οπότε γενικά το παστίτσιο είναι μια επιρροή από όλα αυτά. Μπορούμε να βάλουμε και κιμά αρνίσιο. Γενικά μπορούμε να βάλουμε ό,τι κιμά θέλουμε. Και ό,τι κιμά μας έχει περισσέψει. Αν έχετε μίξ, λίγο χοιρινό, λίγο μοσχαρίσιο, λίγο αρνίσιο μέσα στο ψυγείο, είναι καλή ευκαιρία να τα συνδυάσετε, να τα αξιοποιήσετε και να κάνετε ένα ωραίο παστίτσιο. Οπότε, έτσι όπως είναι ο κιμάς εδώ. Έχω ακούσει και τα κουλά ότι πλένουμε το κιμά, το κάνουν μερικοί, έλα Παναγία μου. Ρίχνουμε το κιμά μέσα, εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνω
να σπάσει το σίγμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να το σπάσετε. Ο πιο αποτελεσματικό είναι με το σίγμα. Αυτό το σίγμα, το φουέρ που ανακατεύουμε, αν πάρουμε, χτύπησε το. Ναι, το σίγμα, σε περίπτωση που το χρησιμοποιήσετε, σπάει πολύ καλά ο κύμα. Σε περίπτωση που δεν έχετε σίγμα, απλά το κάνετε εδώ με ένα ξύλο. Θέλουμε να σπάσουμε το σίγμα μα εδώ. Τέλεια. Στη συνταγή βέβαια σουτάρουμε νομίζω πρώτα τον πελτέ. Μπορείτε να κάνει και αυτό. Αλλά τώρα έβαλα αυτό, δεν πειράζει. Ούτε αλλιώ μετά θα σουτάρουμε τον πελτέ 100%. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Οπότε, τι θα κάνω. Θα τα σουρώσω εδώ. Την κατσαρόλα θα την κρατήσω εδώ μάλλον, γιατί στη συνέχεια σε αυτή την κατσαρόλα θα κάνω την πεσαμέλ. Τώρα, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω ένα ωραίο μπολ. Εδώ είμαστε. Μισό αρκωμένο, δεν έχω φυγεί εδώ είμαι. Α, λοιπόν, ωραίο μπολ. Ρίχνω τα σημαρικά μου μέσα. Σε περίπτωση που θέλετε να τα κρυώσετε λίγο, μπορείτε. Είναι η μόνη φορά που μπορούμε να κρυώσουμε τα ζυμαρικά, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μια άλλη συνταγή. Και ξαναγυρνάω στα υλικά μου με. Πώς το λένε, με τα ζυμαρικά. Κοιτάξτε εδώ. Τα βλέπετε, τα έχω όλα οργανωμένα στα ψάκια για να μην χάσω τίποτα. Αυτό που θα κάνω είναι να σπάσω μέσα τη φέτα, εδώ, σε κομμάτια. Τέλεια. Έρχομαι. Δεν έχω φύγει. Απλά πλένω λίγο και το σουρωτήρι γιατί θα μαζευτεί η λάτσα μετά. Ναι. Ωραίο. Τέλεια. Λοιπόν, έχω ρίξει μέσα τη φέτα μου. Θα προσθέσω λίγο θυμαράκι. Λίγο λάδι. Τα ζυμαρικά θα πάνε σε άλλο επίπεδο να κάνετε ακριβώς αυτό που σας δείχνω. Λίγο ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι και ένα μυστικό που με έμαθε ένας παππούς. Ωραίο μυστικό. Αυτό το μυστικό μου το έχουν μάθει, το λέω. Ό,τι μου έχουν μάθει τα λέω. Γενικά δεν λέω ψέματα ότι κάποια πράγματα τα. Ναι, θα ρίξω και λίγο μεϊντανό μέσα. Γιατί θέλουμε να έχει ωραίο χρώμα και κάτω το ζυμαρικό μας. Δηλαδή αυτό το addition, ας πούμε, είναι συγκλονιστικό, δεν υπάρχει. Όποιος το κάνει θα καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Σε όλη φάκια να κατέβω λίγο το κιμά. Εδώ. Συνεχίζω να σπάω το κιμά μου εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και ξαναγυρνάω εδώ. Ανακατεύω εδώ καλά τα ζυμαρικά. Καλά, καλό θα ήταν να τα έχω κρυώσει λίγο, η αλήθεια είναι, με λίγο νεράκι, αλλά φέτα, ζυμαρικά και ελαιόλαδο. Και σε μία άλλη εκδοχή θα μπορούσατε να βάλετε και, πώς το λένε, και βούτυρο. Κοιτάξτε εδώ, η φέτα λιώνει στα ζυμαρικά, γίνεται φανταστικό και θα πάρω το περισσάκι μου εδώ. Θα προσθέσω δύο αυγά μες στα ζυμαρικά. Ένα. Δύο. Και θα ανακατέψω τα ζυμαρικά με τα αυγά. Γιατί? Γιατί όταν κόβω το κομμάτι στη συνέχεια από το παστίτσιο μου, επειδή έχει τα αυγά, δύο μόλις αυγουλάκια, δεν έχει παραπάνω, θα κολλήσουν τα ζυμαρικά μεταξύ τους και όταν κόβουμε κομμάτι δεν θα φεύγουν τα ζυμαρικά δεξιά και αριστερά. Πολύ βασικό, κάντε το, δεν θα κόβετε κομμάτι και θα φεύγει από δεξιά και αριστερά τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια σας. Καταπληκτικό, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ έξυπνο. Λοιπόν, και αρχίζουμε να συνθέτουμε το πυρεξάκι μας. Δίπλα ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, εδώ. Προσθέτω μέσα τα ζυμαρικά που έχω βράσει, μαζί με τη φέτα
Μαζί με τα αυγά, μαζί με το μαϊντανό, μαζί με το θυμάρι. Και εδώ πέρα θα γίνει κάτι μοναδικό. Ουσιαστικά να σας πω ότι η φιλοσοφία μου στη συνταγή αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Θέλω όλο το παστίτσιο να γίνει ένα, να κολλήσουν τα στρώματα μεταξύ τους. Δηλαδή, θέλω τα ζυμαρικά να κολλήσουν με τον κιμά και η μπεσαμέλα να κολλήσει με τον κιμά. Γιατί τι γίνεται, γιατί όταν τρώω μερικές φορές παστίτσιο, πάω να κόψω κομμάτι και ουσιαστικά φεύγουν όλα δεξιά-αριστερά και τρώω χωριστά τα μακαρόνια, χωριστά τον κιμά, χωριστά την μπεσαμέλ. Εγώ η τεχνική που θα σας δείξω είναι η πιο ολοκληρωμένη για να φάτε ένα ολοκληρωμένο κομμάτι. Με κάθε μπουκιά θα παίρνετε λίγο απ' όλα. Οπότε, βήμα νούμερο 1, ζυμαρικά, το ένα από τα τρία μόλις τελείωσε. Έχει πάει από κάτω και έχει γίνει τέλειο. Το αφήνω στην άκρη, εντάξει. Εδώ. Οπότε, το ταψάκι μου αυτό είναι πεντακάθαρο. Εδώ. Δεν έχει λερωθεί. Έκανε τη δουλειά του. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε για τα ζυμαρικά τελείωσαν. Πάει στη θέση του. Έφυγε. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με το ταψάκι του κιμά. Οπότε πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε το ταψάκι του κιμά. Γυρνάμε εδώ. Ακόμα δεν έχω ασχοληθεί με τη μεσαμέλα, αλλά δεν πειράζει. Δεν θέλω να σας μπερδέψω. Οπότε, με το που σοταριστεί καλά ο κιμάς και πάρει ωραίο χρώμα, από πίσω το μάτι καίει, δεν σας πειράζει. Επειδή το κάνω για να μην χάσει η σκή. Θα ρίξω μέσα. Πάω να φέρω όλα τα υλικά μου εδώ πέρα. Θα ρίξω μέσα τον μπελτέ ντομάτας, εδώ. Θα σας φέρω εδώ για να βλέπετε. Όχι, πρέπει να σας φέρω εδώ για να βλέπετε. Συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ. Εδώ. Βλέπετε έτσι, μπράβο. Βασικά θα κλείσω το μάτι. Δεν γίνεται, πρέπει να τα κάνουμε σωστά. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τον πελτέ και μόλις ρίξουμε τον πελτέ εδώ μέσα, ανακατεύουμε και φροντίζουμε να σοτάρουμε καλά το πελτέ. Σας έχω πει άπειρες φορές, θα συνεχίσω να σας λέω ότι ο πελτές είναι ένα τελείως διαφορετικό υλικό άμα το σοτάρουμε και άμα δεν το σοτάρουμε. Βλέπω μερικές νοικοκυρές και μερικούς μάγειρες που παίρνουν τον πελτέ και το ρίχνουν μέσα σε συνταγές. Οκ, δουλεύει, πίζει τη σάλτσα γιατί έχει δύο βασικές ιδιότητες ο πελτές. Απ' τη μία δένει τη σάλτσα και από την άλλη της δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Αλλά τι γίνεται, άμα δεν σοτάρουμε λίγο τον πελτέ, μυρίζει κονσέρβα. Οπότε γενικά οτιδήποτε φτιάξουμε με πελτέ κατευθείαν μέσα στη σάλτσα, μετά μας βγάζει ένα νοσοκομιακό φαγητό, ένα φαγητό από κακά μαγαζιά που σερβίρουν μαγειρευτά φαγητά. Άμα σοτάρουμε λίγο τον πελτέ εδώ, κοιτάξτε εδώ, δώστε λίγο χρόνο εδώ στο τηγάνι. Θα πάρουμε ένα τελείως διαφορετικό υλικό. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγο κανέλα, όπως σας είπα. Προαιρετικά βάζετε την κανέλα, άμα θέλετε την βάζετε, άμα δεν θέλετε την βάζετε. Αλλά επειδή είναι ένα φαγητό λίγο ανατολικό, ο κιμάς έτσι, θέλουμε να μας βγάζει έτσι αρώματα ανατολής, εγώ βάζω και λίγο κανέλα. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου κανέλα, δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα δύο φιλαράκια δάφνης, ίσα ίσα να αρωματίσουν, τα βγάλουμε στη συνέχεια, άμα έχετε δάφνη, άμα δεν έχετε πάλι δεν πειράζει. Και τώρα, επειδή θέλουμε αλάτι στη συνταγή μας, έχουμε τρεις, όπως χρειάζεται, ακριβώς δύο κύβους κοτόπουλο μοσχάρι. Σε περίπτωση που δεν έχετε κύβους, θα βάλετε αλατάκι, μια κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι, θέλει και πιπέρι, εντάξει. Άμα δεν έχετε κύβους, βάζετε αλατοπίπερο καλό. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με το κρασί. Τώρα εντάξει, θα σας πω και αυτό, αλλά άμα μου πείτε ότι δεν έχετε και λίγο κρασάκι στο σπίτι, τι να σας πω. Άμα δεν έχετε κρασάκι, μην βάλετε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σκοπός μου είναι να κάνετε τη συνταγή. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που θα δώσουν ένα twist στη συνταγή, αλλά δεν θα σας χαλάσουν τη συνταγή. Άμα δεν βάλετε κρασί, ας πούμε, δεν θα χαλάσει τη συνταγή. Απλά, άμα βάλουμε ένα ωραίο κρασάκι τώρα εδώ μέσα, θα ξυνήσει λίγο η σάλτσα μας, θα γίνει τέλεια, θα ισορροπήσει τέλεια, θα δέσει ακόμα καλύτερα η σάλτσα μας και ουσιαστικά θα γίνει το τέλειο φαγητό. Λοιπόν, μία πρέζα ζάχαρη θα βάλω εδώ. Γιατί θα βάλω πρέζα ζάχαρη, γιατί έχω βάλει το κρασί και θέλω να ισορροπήσει. Και επίσης, και λίγο παραπάνω πρέζα να βάλετε, δεν πειράζει. Και επίσης. Ακόμα δεν έχουν βγει ντομάτες. Άμα βγαίνανε ντομάτες, θα χρησιμοποιούσα φρέσκες ντομάτες. Έχει ντομάτες, απλά οι ντομάτες τρώγονται το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλο τον χρόνο οι ντομάτες δεν είναι νόστιμες σαν το καλοκαίρι. Οπότε θα ρίξω ένα τενεκεδάκι 400 γραμμάρια ντομάτα κονσέρβα. Και η κονσέρβα πάντα χάνει στη γεύση, οπότε θέλει λίγο ισορροπία με ζαχαρίτσα. Έχω βάλει λίγο ζάχαρη μέσα. Θα ρίξω μέσα και. Έλα.
τη ντομάτα μου εδώ. Και πάντα πάντα να θυμάστε, πάντα μα πάντα, όταν ανοίγετε μια κονσέρβα, πάντα το καπάκι θα το βάζετε μέσα. Αυτό είναι ξηράφι. Εδώ. Γιατί φροντίζουμε τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια, επειδή μαζεύουν ή τα παιδιά που πάνε τα σκουπίδια, επειδή κανείς δεν ξέρει τι βρίσκεται μέσα στα σκουπίδια. Αυτό, άμα είναι εκτεθειμένο μέσα στα σκουπίδια, υπάρχει περίπτωση κάποιος να κοπεί και είναι κακό. Εγώ το κάνω. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα στις κουζίνες. Για τους λατζέριδες, για τους ανθρώπους που μας πλένουν, που μας καθαρίζουν. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν αυτοί τι έχει μέσα, παίρνουν τη σακούλα, πάνε να την πετάξουν και υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να κοπεί. Δηλαδή, όχι κόβεσαι, πετσοκόβεσαι. Οπότε, με αυτή την απλή κίνηση, κατευθείαν μέσα. Δεν θα χρειαστεί νεράκι συνταγή, γιατί άμα χρειαζόταν νεράκι συνταγή, θα ξεπλέναμε μέσα και θα βάζαμε και το υπόλοιπο. Γιατί τώρα ουσιαστικά αυτό πάει πίσω, εδώ. Τελείωσε, το μόνο που έμεινε είναι ο μαϊντανός από εδώ. Σε λεπτάκι. Αυτό πάει πίσω, να γίνει σιγά σιγά η σάλτσα μου, εδώ, και αυτό θα πάει μπροστά. Γιατί η σάλτσα μου θέλει τώρα περίπου 10 λεπτά και μέχρι να εξατμιστούν τα ζουμιά τους. Ξανά εδώ, το ταψάκι μου έκανε τη δουλειά, είχα βάλει όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για το κιμά μέσα. Πεντακάθαρο, είναι απλά τα βάλα για να ξεχωρίσω, οπότε το δεύτερο ταψάκι έκανε τη δουλειά του, τα αφήνω στην άκρη. Εδώ. Τώρα, έχει μείνει μόνο ένα ταψί. Το ταψί της μπέσαμε σε 10 λεπτά έχουν τελειώσει, έτσι, ούτε 10. Λοιπόν, πλένω λίγο την κατσαρόλα που είχα βράσει πριν τα ζυμαρικά μου, γιατί έχει κρατήσει λίγο άμυλο μέσα, εδώ, τέλεια. Και αυτό πάει πάνω στη φωτιά, εδώ. Καθαρίσω και λίγο εδώ και θα σας δείξω ότι στο τέλος το μόνο που θα έχω λερώσει την κουζίνα μου θα είναι μία κατσαρόλα, ένα τηγάνι, ένα μπολ και αυτό είναι όλο. Δεν θα λερώσετε τίποτα παραπάνω άμα οργανωθείτε. Δηλαδή, άμα τα βάλω σε ταψάκια όντως και δεν τα πηγαίνω δεξιά-αριστερά, δεν λερώνω πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έβαλα εδώ πέρα την κατσαρόλα μου. Θέλω να σκουπίσω με λίγο χαρτάκι γιατί έχει νερό μέσα. Εδώ. Τέλεια. Και όπως βλέπετε, πάλι εδώ. Έχω οργανώσει ένα ταψάκι και έχω τα υλικά της μπεσαμέλ. Για την μπεσαμέλ, ουσιαστικά θα κάνουμε μωρινέ, δεν θα κάνουμε μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ δεν έχει αυγά μέσα, αλλά εμείς θα ρίξουμε κρόκους μέσα και τυρί. Οπότε, άμα ρίξεις κρόκους και τυρί, παρμεζάνα, ονομάζεται μωρινέ η σάλτσα. Οπότε, θέλουμε κλασική συνταγή μπεσαμέλ, 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι. Πάει 1-1-10. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το βούτυρο. Παίρνω το βουτυράκι μου εδώ, το ρίχνω στην κατσαρόλα. Εδώ. Και περιμένω να λιώσει. Κοιτάξτε. Τέλεια. Από πίσω η σάλτσα μου γίνεται. Θα τη ρίξω ένα κάρμα. Έπεσε μια κουτάλα, δόνι. Έπεσε κάτω, άρα σημαίνει ότι έχω να πλύνω άλλη μια κουτάλα. Λοιπόν, από πίσω ανακατεύω τη σάλτσα μου εδώ, να εξατμιστούν τα ζουμιά από την ντομάτα. Δεν θέλω να έχει ζουμιά. Πολύ σημαντικό είναι να μην έχει ζουμιά ο κοιμά σα, γιατί άμα έχει πολλά ζουμιά πέφτουν κάτω στα ζυμαρικά και στο τέλος δεν βγαίνει ωραίο το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ. Αλλά θα κάνω ένα κόλπο τώρα που θα δείτε, θα τρελαθείτε με αυτό που θα κάνω. Λοιπόν, οπότε λιώνω το βουτυράκι μου εδώ. Εδώ να λιώνει. Βλέπετε. Λοιπόν, και μόλις λιώσω το βούτυρο, ρίχνω μέσα το αλεύρι, 100 βούτυρο, 100 αλεύρι εδώ. Και ανακατεύουμε ένα σύρμα. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε μπεσαμέλ σε σκόνη, μπορείτε, αλλά δεν θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί μπεσαμέλ σε σκόνη από κατασκευαστή σε κατασκευαστή είναι πιο αραιές ή πιο πηχτές. Οπότε δεν έχουμε έλεγχο για το πώς θα βγει η μπεσαμέλ από πάνω μας. Η μπεσαμέλ θέλουμε να βγει λίγο σφιχτή, η αλήθεια είναι, γιατί θέλουμε όταν κόβουμε κομμάτι να φεύγει κομμάτι και να μην πέφτει η μπεσαμέλ κάτω. Θέλουμε να πήξει. Γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε και τα αυγά μέσα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε την μπεσαμέλ όπως την κάνω και εγώ. Λοιπόν, 100 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια βούτυρο, με το που πάρουμε αυτή την ωραία πάστα εδώ, γιατί γίνεται μια πάστα, τη βλέπετε. Μπράβο. Τότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε σιγά σιγά μέσα το γάλα μας. Σας φέρνω εδώ για να βλέπετε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο ρουπ. Εντάξει. Σιγά σιγά προσθέτουμε μέσα σε δόσεις το γάλα. Πάει πρώτη δόση μέσα. Εδώ. Εν τω μεταξύ, ειλικρινά σας λέω,
άμα τώρα εγώ δεν είχα να μιλήσω σε εσάς, θα είχα τελειώσει τη συνταγή. Δηλαδή, ένα παστίτσιο που για να φτιάξει θέλει 15 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω. Και άμα μάθετε να φτιάχνετε παστίτσιο, αυτομάτως ξέρετε να φτιάχνετε και μουσακά. Είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Ακριβώς η ίδια. Απλά αντί για ζυμαρικά από κάτω βάζουμε τις μελιτζάνες μας, τα κολοκύθια και τις πατάτες. Εγώ βάζω και κολοκύθι στο παστίτσιο. Λοιπόν, συνεχίζω να κατέβω από πίσω τον κυμά μου εδώ. Και όπως σας είπα, θέλουμε ο κυμάς να σφίξει, να μην έχει ζουμιά. Πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάει η δεύτερη δόση μέσα από το γάλα. Και μόλις βάλουμε τη δεύτερη δόση, κοιτάξτε εδώ, μαζεύτηκε όλο σε ένα. Αυτό θέλω να δω. Έχουμε κάνει κάτι λάθος? Όχι. Όλα σωστά κάνουμε. Λοιπόν, το γάλα μας, άμα είναι σε θερμοκρασία δωματίου, η μπεσαμέλ μας θα γίνει σε 3 λεπτά. Το γάλα μας, άμα είναι σε θερμοκρασία ψυγείου, η μπεσαμέλ μας θα γίνει σε 15-20 λεπτά. Οπότε θα μου πείτε τι να κάνω, να βγάλω το γάλα από το ψυγείο? Όχι. Μπορείτε να το ζεστάνετε λίγο στα μικροκύματα ή μπορείτε να πάρετε το γάλα μακράς διαρχίας για τέτοιες συνταγές. Δηλαδή, είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ανακατεύω με το απορροφηθεί η επόμενη δόση από το γάλα και κοιτάξτε εδώ κατευθείαν άρχισε να αλλάζει η σύσταση, πριν ήταν πιο πηχτό, τώρα έχει αρχίσει να αραιώνει. Ρίχνω την επόμενη δόση από το γάλα, εδώ, ανακατεύω, σε 5 λεπτά είναι έτοιμο, αλήθεια. Καλά, όλη την ώρα λέω σε 5-10 λεπτά είναι έτοιμο και δεν είναι έτοιμο, αλλά θα είναι έτοιμο. Εντάξει, παστίτσιο κάνουμε. Νομίζω ότι σε real time παστίτσιο σε τόση ώρα δεν θα το κάνει κανείς. Γιατί δεν έχω έτοιμες τις σάλτσες να σου πω, α, ετοιμάστηκε, πάμε να το δούμε. Κάνω real time 100%, γιατί και εσείς κάπως έτσι θα το κάνετε. Λοιπόν, επόμενη δόση από γάλα. Όπως βλέπετε, έχω βάλει ως τώρα 4-5 φορές το γάλα, δεν το βάζω όλο μαζί. Γιατί άμα το βάλουμε όλο μαζί θα κάνει γρουμπαλάκια μέσα τα αλεύρι. Ενώ άμα το βάζουμε σιγά σιγά, δίνουμε χρόνο στο αλεύρι να δεσμεύσει όλη την υγρασία που βάζουμε. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, από πίσω ετοιμάζουμε τι γίνεται. Έχει αρχίσει να στεγνώνει, το βλέπω. Δεν έχει πολύ υγρασία. Μου αρέσει αυτό. Και δεν θέλω να έχει καθόλου υγρασία, αλήθεια είναι. Λοιπόν, εδώ ανακατεύω. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία δόση από το γάλα μέσα. Ουσιαστικά τελειώσαμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, με το που δω να πάρει μπουρμπουλήθρα η μπεσαμέλ εδώ πέρα, να κάνει μπουρμπουλήθρες, τελείωσε. Πάμε να στήσουμε κατευθείαν το φαγητό μας. Και να το βάλουμε στο φορτί. Λοιπόν, ανακατεύω. Όπως ακούτε, δεν ξέρω, να κάνω λίγο ησυχία, νομίζω ότι ακούτε, αρχίζει η σάλτσα και έχει τον ήχο του σοταρίσματος, όχι του βρασίματος. Ξέρουμε πως ακούγεται κάτι όταν σοτάρετε, κάνει σαν να καίγεται. Και ξέρουμε πως ακούγεται κάτι που βράζει. Αυτό που ακούγεται πίσω είναι η σάλτσα μου, που σημαίνει τι? Σωθήκαν όλα τα ζουμιά και δεν βράζει πια, σοτάρεται. Αυτό θέλω να ακούσω. Θέλω η σάλτσα μου να έχει χάσει όλη την υγρασία της, γι' αυτό και δεν βάζουμε νερά. Εδώ. Γιατί άμα χάσει όλη την υγρασία της, το φαγητό μας θα βγει τέλειο. Άμα έχει ζουμιά πάρα πολλά η σάλτσα ντομάτα μας εδώ πέρα, το φαγητό μας δεν θα βγει καλό. Δεν θα βγει καλό. Θα γεμίσει ζουμιά από κάτω το παστίτσιο, οπότε το κόβεις κομμάτι στο τέλος δεν θα φαίνεται ωραίο. Λοιπόν, περιμένω εδώ να βράσει λίγο η μπεσαμέλ, δεν θα πάρει πολύ ώρα. Σε ένα-δύο λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Εδώ είμαστε. Μισό. Μισό. Και όπως βλέπετε, έχω υπομονή. Άσχετα που ακούγεται αυτός ο θόρυβος, σουτάρω ακόμα περισσότερη ώρα για να χάσει κι άλλο υγρασία. Δεν θέλω καθόλου υγρασία στο κυμά, το τονίζω, έτσι. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ να τονίσω κάτι. Συνεχίζω να κατέβω εδώ το σύρμα μου. Και μετά θα σας δείξω και τη λάτζα, που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Γιατί για κάποιους, άμα γεμίσουν ολόκληρη την κουζίνα με λάτζα με αυτή τη συνταγή, κάτι έχουν κάνει λάθος. Σημαίνει πως δεν ήταν οργανωμένοι. Εγώ την ίδια κατσαρόλα που έβρασα στα ζυμαρικά, απλά την ξέπλυνα λίγο και τη χρησιμοποίησα για να κάνω την μπεσαμέλ. Το ίδιο τηγανάκι που χρησιμοποίησα στην αρχή για να κάνω την κυμά, με αυτό το τηγανάκι θα τελειώσω. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είμαστε. Έχουμε ένα λεπτό. Μπράβο. Δεν έχει βράσει. Άμα έβραζε θα τελειώναμε. Θέλω να δω να πάρει μία βράση, να αρχίζει να κοχλάζει. Εδώ πέρα η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Τη σβήνω.
Περιμένουμε να βράσει η βεσαμέλ και μόλις βράσει η βεσαμέλ είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε το φαγητό μας. Φτιάξτε εδώ. Βλέπετε που βγάζει μπουρμπουλίθρες. Εδώ. Μισό. Βλέπετε. Όταν δούμε να βγάλει μπουρμπουλίθρες, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σβήνω κατά τη φωτιά. Μεταφέρω το τηγάνι μου. Έρχομαι. Μεταφέρω και την κατσαρόλα μου. Και μεταφέρω και εσάς. Εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι. Ο κοιμάς μας είχε ένα ταψάκι που όλα τα υλικά που χρειαζόταν να τα βάλουμε μέσα τα τελειώσαμε. Οπότε το ταψάκι πήγε πίσω. Άρα ο κοιμάς μας χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι. Είναι έτοιμος. Αφήνω στην άκρη. Αλλά η μπεσαμέλ μας εδώ πέρα, το ταψάκι, φαίνεται ότι έχει κάποια υλικά μέσα που δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ σας είπα είναι πολύ σημαντικό να αργά το τυρί. Κοιτάξτε εδώ. Έχει το τυρί. Έχει το μαϊντανό. Όχι, μαϊντανό δεν πάει εδώ. Πάει εδώ. Λοιπόν, έχει το μοσχοκάριδο. Για να κάνουμε μπεσαμέλ χρειαζόμαστε μοσχοκάριδο. Τώρα θα μου πείτε, Άκη, εμείς μοσχοκάριδο δεν ξέρουμε καν τι είναι. Πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, έχετε δίκιο. Οπότε, άμα δεν έχετε μοσχοκάριδο, βάλτε λίγο πιπεράκι στη συνταγή. Το μοσχοκάριδο είναι αυτό. Είναι τέλειο, μας αρέσει πάρα πολύ να το τρίβουμε φρέσκο. Δεν έχει καμία σχέση το μοσχοκάριδο τριμμένο με το φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Καμία σχέση, είναι δύο διαφορετικά υλικά. Λοιπόν, τρίβω το μοσχοκάριδο μου μέσα, εδώ. Τρίβω το υπόλοιπο εδώ. Και αυτό που βλέπω είναι ότι έχω λίγο τυρί και τρία αυγά. Από τα αυγά χρειάζομαι μόνο τους κρόκους, δεν χρειάζομαι τα ασπράδια, αλλά δεν πειράζει. Θα ρίξω 100 γραμμάρια γραβιέρα μέσα. Καλά, οτιδήποτε τυρί έχετε μπορείτε να ρίξετε, δεν πειράζει. Αλλά θέλουμε τυρί που λιώνει, γιατί θέλουμε η μπεσαμέλ μας έτσι να γίνει πιο μαστιχωτή, πιο σεξι. Και θα κρατήσω λίγο τυράκι εδώ, για να βάλω από πάνω στο παστίτσιο μου. Και έχω τρία αυγά, ένα, δύο, τρία, τα αφήνω στην άκρη. Και ουσιαστικά, και αυτό το ταψί έκανε τη δουλειά του, οπότε το καθαρίζω. Και τα αφήνω στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι ακόμα και εγώ σε τέτοιες συνταγές δεν έχω θέμα να σας πω ότι τα χωρίζω στα ψιά για να μην ξεχάσω κάτι. Γιατί έτσι ξέρεις ακριβώς. Έχεις να κάνεις τρεις παρασκευές. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγει η συνταγή από πάνω σου. Λοιπόν, τι κάνουμε πρώτα. Πρώτα ανακατεύουμε το τυρί μαζί με την μπεσαμέλ. Γιατί θέλουμε να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία από την μπεσαμέλ. Είναι καυτή. Οπότε, άμα ρίξουμε τους κρόκους όσο είναι καυτή η μπεσαμέλ, υπάρχει περίπτωση να τους ψήσουμε. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ανακάτεψα το τυρί μου και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα και τους κρόκους. Εδώ. Έχω τρία αυγουλάκια, χωρίζω ασπράδια και κρόκο. Εδώ. Άμα θέλετε να κάνετε οικονομία, βάλετε δύο αυγουλάκια. Μπορείτε να βάλετε δύο αυγά και όχι τρεις κρόκους. Απλά ο κρόκος είναι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εκλεπτισμένος. Σε τέτοιες συνταγές δεν πίζει πάρα πολύ η μπεσαμέλ και δεν μυρίζει και αυγό, η αλήθεια είναι, μόνο με τους κρόκους. Αλλά άμα πάρετε ωραία βιολογικά αυγουλάκια, μπορείτε να βάλετε δύο αυγουλάκια, γιατί θέλουμε να πήξει η μπεσαμέλ μας. Σε περίπτωση που δεν πήξει, όταν κόβουμε κομμάτι θα φεύγει η μπεσαμέλ. Οπότε βάζω και τους τρεις κρόκους μέσα, εδώ, τα ασπράδια ομελέτα, στη συνέχεια. Ανακατεύω και τους κρόκους. Και κοιτάξτε τώρα το μυστικό, το υπέρτατο μυστικό που κάνω σε αυτή τη συνταγή και ουσιαστικά την απογειώνω. Εδώ έχω τον κοιμά μου και εδώ πέρα έχω την μπεσαμέλ μου. Θα βγάλω τα δύο φύλλα δάφνης που υπάρχουν και το μόνιμο πρόβλημα που έχετε πάντα μα πάντα όταν κάνετε πώς το λένε, παστίσιο, είναι ότι όταν κόβετε κομμάτι ο κοιμάς φεύγει. Γιατί ο κοιμάς δεν μπορεί να κολλήσει ποτέ με την μπεσαμέλ και ο κοιμάς δεν μπορεί να κολλήσει ποτέ με τα ζυμαρικά. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να κολλήσει. Η μπεσαμέλ μπορεί να κολλήσει με τα ζυμαρικά. Η μπεσαμέλ μπορεί να κολλήσει με οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί να κολλήσει με το κοιμά. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Θα πάρω λίγο από την μπεσαμέλ εδώ. Δεν θα φανεί ποτέ. Αυτό το κόλπο είναι πετρετζίκη, εγγύηση. Ακούστε με και πραγματικά θα με λατρέψετε. Και ανακατεύουμε λίγη από την μπεσαμέλ μέσα στο κοιμά. Οπότε τι κάναμε. Δώσαμε σώμα στην μπεσαμέλ.
δώσαμε σώμα στο κιμά και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο κιμάς θα κολλήσει με την μπεσαμέλ και επειδή έχει λίγο μπεσαμέλ ο κιμάς τι θα κάνει, θα κολλήσει και με τα ζυμαρικά. Κοιτάξτε εδώ. Βάλαμε λίγο από την μπεσαμέλ μέσα στο κιμά. Δεν φαίνεται καμία διαφορά, δεν φαίνεται πουθενά η μπεσαμέλ. Κοιτάξτε. Και κατευθείαν άλλαξε τελείως συμπεριφορά. Εκεί πέρα που ο κιμάς ήταν κιμάς, σπασμένος και ό,τι να είναι, τώρα έχει πάρει σώμα, έχει γίνει πάρα πολύ σεξι, έχει γλυκίσει από την μπεσαμέλ, έχει γίνει άλλο πράγμα και οπότε είναι έτοιμος ο κιμάς για να πέσει πάνω από τα ζυμαρικά μας. Εδώ. Τέλεια. Απλώνουμε τον κιμά. Και κοιτάξτε εδώ πόσο σημαντικό που είναι. Κοιτάξτε βασικά πώς απλώνει. Απλώνει σαν κρέμα ο κιμάς. Ενώ παλιότερα, άμα θα βάζαμε κιμά, θα απλωνόταν σαν σπασμένο κρέας. Ενώ τώρα απλώνεται σαν κρέμα. Σε περίπτωση που είστε vegetarian, να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια συνταγή με μανιτάρια. Ο κιμάς που θα κάνετε να είναι από μανιτάρια και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, ρίξαμε πάνω και τον κιμά. Και τώρα. Άξιζα να βάλω λίγο μετανό στο κιμά. Δεν πειράζει, θα βάλω τώρα. Εδώ, τέλεια, και θυμαράκι μπορείτε να βάλετε, θα σου βάλω και λίγο θυμαράκι, είναι κάτι τα μελλοντικά μας αρέσουνε. Και ο συνδυασμός από κάτω πρώτα βάλει και τη φέτα κάτω στα ζυμαρικά, δεν υπάρχει δηλαδή, όντως κάνω το καλύτερο παστίσιο που υπάρχει. Ξέρω, ακούγεται πάρα πολύ ψωνίστικο, αλλά είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και τώρα έρθει η ώρα για την πεσαμέλ, η υπόλοιπη πεσαμέλ πάει από πάνω, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, θέλω να σας υποδείξω κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχω βάλει όλη την πεσαμέλ, σωστά. Λάθος. Μισό, μισό. Γιατί πραγματικά μία μαρή στη ζωή σας θα σας κάνει τόσο πολύ οικονομία που δεν θα το πιστεύετε. Πρώτη κουταλιά. Θα σας μετρήσω κουταλιές που θα άφηνα στην κατσαρόλα μου σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούσα μαρίς. Μισό. Δεύτερη κουταλιά. Τρίτη κουταλιά. Την τέταρτη. Πολύ μεγάλη. Πέμπτη κουταλιά. Δηλαδή ουσιαστικά να ξέρετε ότι με μία μαρίς αυτή τη στιγμή καθάρισα την κατσαρόλα μου και πήρα 50 με 80 γραμμάρια παραπάνω μπεσαμέλ που θα έμενε στην κατσαρόλα και είναι κάτι που δεν θέλω. Οπότε απλώνουμε τα μπεσαμέλ από πάνω. Εδώ. Γενικά άμα είστε λάτρεις της μπεσαμέλ, μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα, μπορείτε να κάνετε για 1,5 λίτρο γάλα. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ισορροπημένο έτσι όπως το κάνω, αλλά έχω φάει και την εκδοχή, αλήθεια είναι, με πάρα πολύ μπεσαμέλ, αλλά συνήθως αυτοί που δεν λυπούνται την πολύ την μπεσαμέλ είναι αυτοί που βάζουν σκόνη. Όταν κάνεις κανονική μπεσαμέλ είναι πολύ πιο γεμάτη σε γεύση, οπότε δεν χρειάζεσαι παραπάνω ποσότητα. Γιατί η σκόνη όντως χρειάζεται να βάλεις λίγο παραπάνω. Η κανονική μπεσαμέλ είναι φανταστικό. Έχει φύγει ένα ζυμαρικό προς τα πάνω, δεν μπορώ να το κόψω. Φύγει από εδώ. Και κουρεάς ο Πετρετζίκης. Μόλις κούρεψε το παστίτσιο. Πώς το πετσόκοψες έτσι. Είχαμε κρατήσει το τυράκι μας το υπόλοιπο εδώ. Ολαλά. Πάει και αυτό από πάνω. Εδώ. Τώρα υπάρχει και η εναλλακτική. Αν θέλετε να προσθέσετε λίγο φρυγανιά. Πολλοί βάζουν φρυγανιά. Λίγο λαδάκι, λίγο βούτυρο. Άμα θέλετε, βάλτε. Άμα δεν βάλετε τυρί, δεν χρειάζεται να βάλετε φρυγανιά. Άμα δεν βάλετε τυρί, θα βάλετε λίγο φρυγανιά για να πάρει ωραίο χρώμα. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κομματάκια βούτυρο που είναι πάρα πολύ ωραία. Ή μπορούμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Για να γυαλίσει εδώ. Το είχα εύκαιρο, γι' αυτό έβαλα. Και ήρθε η ώρα του ψήματος. 180 βαθμούς για 40-50 λεπτά. Όλα ψημένα είναι. Το μόνο που θέλουμε είναι να δέσουν. Οπότε, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος εδώ. Τέλεια. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Κοιτάξτε, ο πάγκος μου είναι πεντακάθαρος. Το μόνο που υπάρχει εδώ είναι ο μαϊντανός. Που το μαϊντανό θα τον αποθηκεύσω στο ψυγείο, να σας δείξω πώς τον αποθηκεύουμε. Πάντα μα πάντα για να μην χαλάει. Θα παίρνετε ένα φύλλο χαρτάκι εδώ. Όλα σας τα μυρωδικά, έτσι θα αποθηκεύετε στο ψυγείο. Λίγο φύλλο χαρτάκι, θα βάζετε το μαϊντανό μέσα. Θα ρίχνετε 2-3 σταγόνες νερό πάνω στο χαρτί. Καλά, όχι 2-3, τόσο. Και θα τυλίγετε σε μεμβράνη. Κουτί, νατ.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο τα μυρωδικά σας δεν χαλάνε. Γιατί άμα τα βάλω τα μυρωδικά έτσι όπως είναι, αφυτατώνονται μες στο ψυγείο και ξεραίνονται και χαλάνε. Ενώ άμα βάλω λίγο υγρασία μέσα, λίγο στο χαρτάκι, το χαρτάκι φροντίζει να τα ενυδατώνει, λειτουργεί σαν ενυδατική κρέμα. Οπότε τα μυρωδικά σας κρατάνε και μία εβδομάδα έτσι μες στο ψυγείο. Οπότε το βάζω αυτό στο ψυγείο, εδώ. Και η λάτα μου για ένα ολόκληρο παστίτσιο είναι αυτή, συν ένα μπολ. Αυτά είναι. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλοι με όλοι μπορείτε να κάνετε το παστίτσιο. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Μισό λεπτάκι. Αυτό το χρειαστώ για να κόψω το παστίτσιο, να μην λερώσω άλλο. Να καθαρίσω λίγο το ξύλο που πεις. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Έρχομαι. Απλά θέλω όντως να τελειώσει η συνταγή και να σας δείξω ότι σε 20 λεπτά είμαι καθαρός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πλύνω δύο σκεύη από πίσω. Έχω έτοιμο το παστίτσιο. Και ουσιαστικά το έφτιαξα σε μόλις 20-25 λεπτάκια. Δεν ξέρω πόση ώρα πήρε. Μπορεί να πήρε παραπάνω, αλλά επειδή μιλάω, πήρε παραπάνω. Δεν πήρε παραπάνω επειδή κάνω παραπάνω τη διαδικασία. Λοιπόν, δηλαδή τώρα ας πούμε 10 λεπτά μιλάω και δεν σερβίρω. Που θα μπορούσα να σερβίρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, οπότε φεύγουμε από εδώ. Ερχόμαστε εδώ. Να πιω λίγο καφέ με ζυμαρικό. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε το παστίτσιο. Το παστίτσιο μας είναι εδώ. Πολύ σημαντικό, 100%, όταν γίνει το παστίτσιο και το βγάλετε από το φούρνο, ποτέ μα ποτέ δεν το τρώτε. Ξέρω ότι τη στιγμή που βγαίνει το παστίτσιο είναι μια στιγμή ιερή. Ο άντρας σας, τα παιδιά σας, η οικογένειά σας, οι διπλανοί σας, ακόμα και εσείς οι ίδιοι θέλετε να κόψετε ένα κομμάτι να φάτε. Δυστυχώς δεν πρέπει να το κάνετε, γιατί το παστίτσιο θέλει λίγη ώρα να κάτσει. Είναι ένα φαγητό που, να σας πω την αλήθεια, και την προηγούμενη μέρα να το κάνετε και να το βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη απλά να κόψετε κομμάτια και να ζεστάνετε είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι ένα φαγητό που δεν τρώγεται την ίδια ώρα. Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μισή ωρίτσα και μία να κρυώσει και μετά να κόψετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, έτσι όπως είναι να το ετοιμάσετε, την προηγούμενη μέρα να το αφήσετε να κρυώσετε, να το βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα, επειδή κόβετε σε κομμάτια όταν είναι κρύο, το κόβετε σε κομμάτια και το ζεστάνετε είτε στα μικροκύματα είτε στο φούρνο κανονικά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα γιατί μετά δεν θα διαλυθεί. Αλλά άμα το κάνουμε εκείνη την ώρα θα διαλυθεί. Γι' αυτό το λόγο έχω ετοιμάσει ένα κι εγώ από το πρωί για να κρυώσει τελείως και να μπορέσω να σε βγάλω κομμάτι. Γιατί δεν θα μπορούσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στα πόσα θα το κόψουμε. Θα το κόψουμε στη μέση εδώ. Όλα. Και στα πόσα, στα 8 ή στα 10 ή στα 6. Στα 6 είναι τεράστιο. Στα 6 δεν είναι, είναι μεγάλο το κομμάτι. Στα 6 ή στα 8, την πρώτη απάντηση που θα πάρω 6 ή 8 θα την κάνω. Για να δω. 6 ή 8. 5 η ώρα ξυπνάω, πουνού. Κάθε μέρα. 5 η ώρα. Άμα ξυπνήσετε 5 η ώρα, πραγματικά θα αλλάξει η ζωή σας. Άμα ξυπνάτε 8-9 η ώρα, η ζωή σας είναι άλλο πράγμα. Στα 8 είπε και κάτι, οπότε στα 8 θα το κόψω. Ήταν η πρώτη απάντηση που πήρα, εδώ. Εγώ το έχω παρατηρήσει, σας έχω πει και άλλες φορές ότι άμα ξυπνάω αργά, δηλαδή καλά δεν έχει τύχει ποτέ να ξυπνήσω στις 10 ας πούμε, δεν μου έχει τύχει ποτέ στη ζωή μου, αλλά άμα ξυπνήσω ας πούμε στις 8-9, μετά είμαι υποτονικός, δεν μπορώ να δουλέψω όλη την ημέρα. Ενώ άμα ξυπνήσω το πρωί, όλα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγάλουμε το κομμάτι. Ξέρετε ότι το πρώτο κομμάτι πάντα αδικείται, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω σωστά. Βοήθησε με, Θεούλη μου, είμαι live. Δεν μπορώ να το σώσω. Κάναμε να βγάλω το κομμάτι σωστά γιατί συνήθως το πρώτο κομμάτι δεν βγαίνει. Αλλά επειδή, μην το ξεχνάμε, ότι ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι καλά το πρώτο κομμάτι, αδικείται, το επόμενο βγαίνει καλύτερο. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Βασικά, κοιτάξτε πώς βγήκε το κομμάτι. Είδατε κάποιο ζυμαρικό να τρέσει? Όχι. Είδατε τη κυμά να τρέσει? Όχι. Είδατε την μπεσαμέλ να τρέσει? Όχι. Γιατί ακολουθήσετε τις οδηγίες μου. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό έγινε το πρωί. Είναι όλα τόσο δεμένα τέλεια μεταξύ τους και βγαίνει τόσο ωραία το κομμάτι που πραγματικά 2-3 λεπτομέρειες κάνανε τη διαφορά. Το παστίτσιο αυτό είναι μοναδικό. Είναι το πιο νόστιμο παστίτσιο που έχει φάει. Γιατί τα σκάει από παντού. Δηλαδή, έχει από πάνω την μπεσαμέλ, εδώ.
Έχει από κάτω το κείμενο. Κοιτάξτε εδώ που κόβω κομμάτι. Και κόβω κομμάτι. Τα ζυμαρικά είναι εδώ. Τα πιάσα με το πιρούνι. Δεν τα ψάχνω. Προκαλώ όποιον νομίζει ότι κάνει καλύτερο παστίτσιο από μένα να έρθει να μου δώσει να δοκιμάσουν, να δώσω εγώ το δικό μου και να δούμε ποιος κάνει. Και κοιτάξτε εδώ πως κόβεται το παστίτσιο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω άμα είναι δυνατόν να φάω ολόκληρο το ψί σήμερα. Είναι 2, 4, 6, 8 κομμάτια. Σίγουρα θα φάω 2 κομμάτια τώρα. Αυτό είναι το πρώτο. Δύο κομμάτια το μεσημέρι και ένα κομμάτι το βράδυ. 5. Άρα μένουν 3 για πρωινό αύριο. Τέλεια. Λοιπόν, το απόγευμα συντονιστείτε. Δεν ξέρω τι ώρα θα κάνω το live. Λέω να φτιάξω λουκουμάδες. Λέω. Τώρα με αλλάξει κάτι. Άλλαξε. Τι άλλο, φιλάκια πολλά, να φτιάξετε τη συνταγή και ραντεβού. Α, δώρο δεν έδωσα, συγγνώμη. Μαχαίρι. Άκης Πετρετζίκης. Ένα στο Instagram, ένα στο Facebook, όχι ένα στο Facebook, ένα στο Instagram. Θα κάνω τώρα post τη συνταγή στο Instagram. Οπότε κάτω ακριβώς από το post θα γράψετε Άκης eShop, μία λέξη χωρίς .com. Και στο Facebook κάτω ακριβώς από το live, Άκης eShop, μία λέξη χωρίς .com. Κάποιος τυχερός θα πάρει ένα μαχαίρι στο Facebook και κάποιος τυχερός θα πάρει στο Instagram. Έχουν δώσει όλα τα μαχαίρια που υπάρχουν στον κόσμο. Κάθε μέρα δίνω δώρα. Μου λέει από το e-shop η υπεύθυνη, σταμάτα, μου τελειώνει όλα τα μου τα μαχαίρια. Άρα τι να κάνω. Να δώσουμε ένα δώρο, ένα μαχαιράκι. Πω πω, τι παστίτσιο είναι αυτό, Παναγία μου. Παστίτσιο με καφέ. Πολύ μπροστά. Καλή συνέχεια, καλημέρα σας.